Έχουν ξεκινήσει να υποβάλλονται οι αιτήσεις στο Δημαρχείο της Μάνδρας και στο ΚΕΠ της Νέας Περάμου. Mm-hmm. Και θα ξεκινήσει η καταβολή εντός 2 ημερών, είπα από χθες, δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα από αύριο θα ξεκινήσει δηλαδή η καταβολή. Για τα 580? Όχι, όχι, μιλάω για τα 5.000 ευρώ. Άρα, όσοι πληρώνουν λοιπόν τις προϋποθέσεις και έχουν τα δικαιολογητικά, και έχουν, αύριο ήδη, θα και έχουν ήδη υποβάλει τις αιτήσεις ναι. τους, θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται τα 5.000 ευρώ από αύριο. Και πότε θα ολοκληρωθούν? Αυτή είναι η ενημέρωση την οποία έχουμε από το Υπουργείο Υποδομών. Από το Δήμο θα πάρουν τα χρήματα, κύριε? Τα χρήματα αυτά θα κατατεθούν απευθείας σε λογαριασμό. Μάλιστα. Στη συνέχεια θα συνεχίσουν να κατατίθενται αιτήσεις mm-hmm. Από όσους έχουν καταγραφεί από τα συνεργεία του Υπομεδή mm-hmm. Ότι δικαιούνται τη γενική αποκατάσταση την οποία προβλέπει ο νόμος. Μάλιστα. Και θα υπάρξει η έκτακτη ενίσχυση όταν των 5.000 ευρώ, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα νοικοκυριά. Όσο ελέγχονται και καθαρίζουν, δεν θα δίνουν τα χρήματα. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από το Υπομεδή. Και όταν καταλήξει η διαδικασία της καταγραφής των νοικοκυριών, θα ξεκινήσει η καταγραφή των επιχειρήσεων που δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση, η οποία θα είναι 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Τα έργα πότε θα ξεκινήσουν? Κοιτάξτε, τα έργα έχουν να κάνουν, εννοείται τα έργα υλικής αποκατάστασης των οικειών και των επιχειρήσεων? Όχι, ή εννοείται τα αντιπλημμυρικά έργα? Γιατί ο φόβος όλων αυτών είναι μπροστά μας. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει σε μια μέρα, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο. Τα αντιπλημμυρικά έργα είναι ήδη προϋπολογισμένα από την Περιφέρεια Αττικής. Είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και αυτό που θα κάνει η κυβέρνηση είναι να καταθέσει ένα συνολικό πλάνο για την Δυτική Αττική, το οποίο ήδη ο Πρωθυπουργός έχει συζητήσει με τον κύριο Γιούνκερ και για το οποίο ζήτησε και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όπως ανακοινώθηκε χθες, υπάρχει μια συζήτηση ότι θα συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων mm-hmm. και από εκεί και πέρα και ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι θα στηρίξει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κάποια ευθύνη, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση δέχεται ότι έχει για αυτή την υπόθεση? Είτε με τη μορφή της κεντρικής κυβέρνησης που είστε εσείς, είτε με την περιφέρεια, είτε με άλλο τρόπο, έχετε κάποια ευθύνη για αυτό που συνέβη? Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι η τραγωδία αυτή προέκυψε από συσσωρευμένα βάρη στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, τα οποία σχετίζονται και με την άναρχη οικιστική δόμηση, αλλά και αυτά τα ξέρουμε, με κύριε την Υπουργέ. Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού. Είστε 3 χρόνια κυβέρνηση. Η κυρία Δούρο είναι 3,5 χρόνια. Πάει στον 4ο χρόνο διανύει. Δεν μπορεί να μην έχετε κάποια ευθύνη. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι προφανώς όταν υπάρχει μια τραγωδία, οι ευθύνες καταρχήν στρέφονται προς εκείνους οι οποίοι κυβερνούν και οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα. Mm-hmm. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά μέσα στα 40 χρόνια της μεταπολίτευσης όπου υπάρχει ένα πλάνο αντιπλημμυρικών έργων το οποίο ξεπερνάει τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και αν το συγκρίνουμε με τα προηγούμενα πλάνα, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον 500% υψηλότερο. Μια και το λέγαμε εκεί και πέρα. Θα σας ρωτήσω αν είστε κι εσείς υπερήφανοι για τα αντιπλημμυρικά έργα που έχει κάνει η κυβέρνηση, όπως ο κύριος Σπίρτσης. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στους προϋπολογισμούς αλλά και στην υλοποίηση των έργων έχουμε κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι προηγούμενες κυβερνήσεις. Από εκεί και πέρα οφείλουμε και εμείς να επιταχύνουμε γενικά σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα. Και έχω την πεποίθηση βεβαίως ότι πρέπει να επιταχύνουμε τις όλες διαδικασίες, διότι γνωρίζουμε άρα ότι. Άρα δεν θα το λέγατε έτσι ακριβώς όπως το είπε ο κ. Σπίρτζης, δεν θα λέγατε υπερήφανος. Εντάξει, δεν έχω ακούσει την συγκεκριμένη δήλωση του κ. Σπίρτζη, αλλά νομίζω ότι το Υπουργείο Υποδομών έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, έτσι ώστε και να επιταχύνει αλλά και να αυξήσει τους προϋπολογισμούς, τους οποίους σας ξαναλέω ότι αν τους συγκρίνουμε με τους προϋπολογισμούς αλλά και με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης των έργων που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, θα δούμε ότι η σύγκριση είναι συντριπτική. Λοιπόν, πάμε, κύριε Τζανακόπουλε, στους πληστηριασμούς. Είπατε χθες ότι η πρώτη κατοικία είναι επαρκώς προστατευμένη. Είδαμε όμως από τα στοιχεία ότι χθες είχαμε και πρώτες κατοικίες που εκπληστηριάστηκαν μέσα σε αυτές τους 12 πληστηριασμούς που έγιναν. Και είδαμε και τον κύριο Φίλη, για παράδειγμα, από τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Προκύπτει πως μέσα σε αυτά τα 12 σπίτια που εκπληστηριάστηκαν, μία ήταν η βίλα στην Κηφισιά. Έχετε άλλη εικόνα? Μία ήταν η βίλα στην Κηφισιά. Ακριβώς. Μία και υπήρχαν άλλα 11 σπίτια. Βεβαίως. Τα οποία ξέρετε πού είναι? Είναι στην Νίκαια, ένα σπίτι για παράδειγμα 60 τετραγωνικών. Έχετε στοιχείο ότι αυτό είναι πρώτη κατοικία, έχετε στοιχείο για το ύψος του χρέους, έχετε Βεβαίως. Στοιχείο... Ακριβώς. Για πείτε... Σας λέω, 30.000 ευρώ, σπίτι 60 τετραγωνικών στην Ξέρετε ότι Νίκαια. Ήταν πρώτη κατοικία? Βεβαίως. Από πού το ξέρετε αυτό? Προκύπτει από το ρεπορτάζ, κύριε Τζανακόπουλε. Έχει τα λοιπόν, εικόνα. Άρα, ακούστε καταρχήν, το θέμα των πληστηριασμών είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Προστατεύεται η πρώτη κατοικία, κύριε Τζανακόπουλε? Θέλω να κάνω ένα προκαταρκτικό σχόλιο.
το θέμα των πληστηριασμών είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και ως τέτοιο το αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό το οποίο εχθές ανέφερα στην επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ήταν το εξής. Μετά από διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, έχουμε καταλήξει σε ένα πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνειά τους. Και κατά τη διαδικασία της ρύθμισης, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2018, υπάρχει πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Για τον νόμο Κατσέλη λέτε τώρα. Μιλάμε για τον νόμο Κατσέλη Σταθάκη. Ο νόμος λοιπόν Κατσέλη Σταθάκη προσφέρει προστασία στην πρώτη κατοικία και ιδιαίτερα στη λαϊκή κατοικία. Το 70% των υπερχρεωμένων οικοκυριών με συγκεκριμένα ποσά χρέους μέχρι 200.000 ευρώ και κατοικίες μέχρι 200.000 ευρώ, πρώτες κατοικίες μέχρι 200.000 ευρώ, δηλαδή το 70% της πρώτης κατοικίας στη χώρα προστατεύεται επαρκώς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Με αυτά τα όρια. Βεβαίως, αυτό σας λέω. Είναι το 70% της πρώτης κατοικίας που υπάρχει στη χώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι εδώ. Δηλαδή, σε αυτά με δεδομένη... το, κύριε, το ξέρω, να καταλάβει ο κόσμος. Σε αυτό το πλαίσιο που θέτεται τώρα και που ισχύει έτσι και έτσι που το γνωρίζουμε, δεν πρόκειται να εκπληστηριαστεί ακίνητο που θα έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Φυσικά όχι. Και θα είναι πρώτη κατοικία. Φυσικά όχι. Κανένα ακίνητο. Κανένα ακίνητο. Μάλιστα, άρα ισχύει αυτό. Αυτό το οποίο σας λέω ισχύει και ο νόμος Κατσέλη Σταθάκη συνεχίζει να ισχύει μέχρι τις 31 Δεκάτου 2018, mm-hmm. μπορούν τα κόκκινα δάνεια να ρυθμίζονται, μπορούν να προστατεύονται τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο, τον οποίο διαπραγματεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση με τους θεσμούς και πέτυχε τη συγκεκριμένη τώρα, συμφωνία. Διότι, πρέπει να σας πω, διότι πρέπει να σας πω ότι οι αρχικές απαιτήσεις των δανειστών σε ό,τι αφορά τους αναγκαστικούς πληστηριασμούς ήταν πολύ πιο δυσμενείς για τη λαϊκή κατοικία. Κατέβαζαν συγκεκριμένα τα κατέβαζαν τα όρια και ήθελαν να προστατευθεί το 20-25% της πρώτης κατοικίας. Εμείς, μέσα από μια σειρά επιχειρημάτων, μέσα από μια σειρά συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, καταφέραμε να πείσουμε ότι και το τραπεζικό σύστημα μπορεί να προστατευθεί, αλλά και η λαϊκή κατοικία στο 70% των υπερχρεωμένων νοικοκυριών μπορεί να προστατευθεί. Αυτό νομίζω που λέτε ότι έτσι, άλλο νομίζω ότι έτσι μπαίνει μια τάξη στη συζήτηση, αλλά θέλω να σας κάνω άλλο ένα σχόλιο. Εγώ βλέπω απόλυτη αταξία. Όχι στη συζήτηση, αλλά στο θέμα έτσι όπως εξελίσσεται. Θέλω να σας κάνω άλλο ένα σχόλιο. Αυτή η κατάσταση κάθε Τετάρτη να δίνουμε ραντεβού για επεισόδια. Και χθες μάλιστα ξεπεράστηκε και ένα όριο. Κοντέψαμε χθες να έχουμε θύματα εκεί. Είδατε ότι είχαμε και έναν πρώην δήμαρχο, τον κύριο Μπαρτζόκα, να μεταφέρεται τραυματία στο νοσοκομείο. Είδαμε χημικά, λένε εκεί, λέει το ρεπορτάζ ότι έπεσαν μέσα σε κλειστό χώρο. Πράγμα πάρα πολύ Σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα όπως είναι οι αναγκαστικοί πληστηριασμοί, σε ένα βαθμό είναι κατανοητή ένταση. Ωστόσο, πρέπει να βάλουμε τα πράγματα κατά τη γνώμη μου στη θέση τους. Είναι εντελώς διαφορετικό να εκπληστηριάζονται με αναγκαστικό τρόπο βίλες ύψους κόστους 1,5 εκατομμυρίου και εντελώς διαφορετικό να εκπληστηριάζεται πρώτη κατοικία μιας λαϊκής οικογένειας. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και νομίζω ότι αυτό και οι πολίτες. Η οικογένεια δεν εκπληστηριάζεται. Γι' αυτό σας λέω. Άρα είναι μόνο βίλες βλέπουμε εδώ. Αν δείτε τα στοιχεία, αυτό το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία είναι ότι έχουμε υψηλότατα ποσά χρέους, υψηλότατες αξίες των ακινήτων τα οποία εκπληστηριάζονται και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη τους και οι πολίτες που αντιδρούν. Μάλιστα. Εγώ αυτό μόνο έχω να δηλώσω στο συγκεκριμένο ζήτημα και να επαναλάβω, και να επαναλάβω τη δέσμευση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε αναγκαστικό πληστηριασμό καμία πρώτη κατοικία λαϊκής οικογένειας. Αυτό είναι κατανοητό που λέτε, αλλά αυτά τα επεισόδια θα συνεχίσουν να γίνονται κάθε Τετάρτη. Αυτό το οποίο η ελληνική αστυνομία έχει ως εντολή είναι από τη μία μεριά να προστατεύσει τους πληστηριασμούς και από την άλλη μεριά να μην να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην οξυνθεί η κατάσταση και να μην ενταθούν οι συγκρούσεις. Τώρα, αν η αστυνομία σε οποιαδήποτε φάση υπερβαίνει το ρόλο της, τότε αυτό είναι ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και το Υπουργείο και η ελληνική κυβέρνηση και αυτό να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε. Είναι δικαιολογημένες, ωστόσο, λέτε, οι διαμαρτυρίες σε ένα βαθμό, κύριε Δανάκο. Δεν είπα δικαιολογημένες, είπα είναι κατανοητές, ωστόσο, για ένα ευαίσθητο θέμα όπως είναι οι πληστηριασμοί. Ωστόσο, θα πρέπει και οι πολίτες οι οποίοι αντιδρούν να λάβουν υπόψη τους για ποια ακίνητα μιλάμε, για ποια χρέη μιλάμε, για ποιες κοινωνικές κατηγορίες μιλάμε.
μιλάμε. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, όπως και η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως και η δικαιοσύνη και οι συγκεκριμένοι πολίτες που αντιδρούν και ανήκουν σε συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις, κρίνονται. Αυτά τα κινήματα, σας θυμίζω. Και δεν μιλάμε μόνο για το πρώτο εξάμεινο. Ήτανε, για το πρώτο εξάμεινο σίγουρα, γιατί μετήχαν και οι στελέχοι σας, όπως μετέχουν και τώρα κάποια πρώην στελέχοι σας, Κωνσταντοπούλου και ΣΥΑ, αλλά και μετά συνεχίσατε το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και αισθάνθηκαν αυτοί οι άνθρωποι δικαίως. Το κανένα σπίτι, σας είπε προηγουμένως και ο κύριος Κυρίτσης, ότι το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη είναι προφανές ότι ως πολιτικό σύνθημα υπονοεί τη λαϊκή κατοικία. Δεν εννοεί τις βίλες στην Κυψιά. Λοιπόν, με αυτή την έννοια δεν νιώθω απομακρυσμένος από το συγκεκριμένο σύνθημα. Βεβαίως, η λαϊκή κατοικία δεν πρέπει να καταλήξει στα χέρια των τραπεζών. Αυτό είναι δεδομένο και είναι και δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης. Υπήρξε ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα που ζούμε σήμερα? Τι εννοείται ανοχή? Στην ένταση, στα επεισόδια, στους προπυλακισμούς. Η ελληνική κυβέρνηση αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι και να προστατεύσει τους συμβολιογράφους και τη διαδικασία των πληστηριασμών των συγκεκριμένων ακινήτων για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως, αλλά την ίδια στιγμή να μην οξύνει και τις εντάσεις. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και πάνω σε αυτό θα κρυθούμε όπως κρίνονται και όλοι. Οι που έχετε συμφωνήσει με την Τρόικα, γιατί μαθαίνουμε τώρα θα είναι γύρω σε 700 το μήνα και από πρώτης πρώτου θα διπλασιαστούν. Ναι, είναι πολύ λιγότεροι από όσους γίνονταν την περίοδο 2012-2014. Είναι εφικτή αυτή η στόχη, ωστόσο, που έχουν τεθεί τώρα, κύριε Τζανακόπουλε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό εξαρτάται από το αν υπάρχει ενδιαφέρον για την ενδιαφέρον για τα ακίνητα τόσο μεγάλων ποσών από την ελληνική αγορά. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ιστορία με τη Σαουδική Αραβία, κύριε Τζανακόπουλε, για να καταλάβουμε λίγο στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, αν η συμφωνία έχει ματαιωθεί, αν έχει κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο ή αν περιμένουμε κάτι ακόμα. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε σε σχέση με την συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Το πρώτον είναι ότι για μας η όλη σκανδαλολογική συζήτηση, αυτή η τοξική συζήτηση την οποία προκάλεσε η αξιωματική αντιπολίτευση με ευθύνη και του ίδιου του αρχηγού της, αλλά και καθοδηγούμενη κατά τη γνώμη μας από συγκεκριμένα επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα, θεωρείται για μας λήξασα. Το δεύτερο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι σε σχέση με τη συμφωνία, από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία φαίνεται και εξαιτίας του θορύβου που έχει προκληθεί να μην ενδιαφέρεται πλέον για τη συγκεκριμένη αγορά, η συμφωνία παραμένει παγωμένη. Και το τρίτο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι περιμένουμε και τις συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που θα βγουν από το Ευρωκοινοβούλιο κατά τη σημερινή συζήτηση και είναι δεδομένο ότι η ελληνική κυβέρνηση θα δεσμευθεί από ένα πιθανό ψήφισμα το οποίο θα επιβάλλει εμπάργκο όπλων στην Σαουδική Αραβία, καθώς έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην σεβαστούμε. Να αυτή η πόλη. Δεν έχει να κάνει με το τι προτιμάμε και με το τι δεν προτιμάμε. Σας είπα ότι εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας αυτή τη στιγμή και εξαιτίας του θορύβου που έχει προκληθεί γύρω από αυτήν την υπόθεση δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για να συνεχιστεί η διαδικασία. Επομένως η συμφωνία αυτή, αυτή τη στιγμή είναι παγωμένη. Είναι αναμένουμε παγωμένη. Και τις σχετικές. Το γνωρίζετε εσείς αυτό το πρόσωπο, γιατί βλέπω από την εγώ αρχή. Εγώ δεν ξέρω τον κύριο Παπαδόπουλο. Το ο κύριος Παπαδόπουλος λειτουργούσε ως πληρωτή. Και ένα έγγραφο σήμερα από τα Νέα, που αναφέρει ότι από το Μάρτιο του 2017 γνώριζε η κυβέρνηση και φαίνεται στο έγγραφο την ύπαρξη αυτού του διαμεσολαβητή. Θέλετε πληροξουσία? Ακούστε, δεν. Πρέπει να καταλάβετε το εξής. Ο κύριος Παπαδόπουλος υπήρξε πληρεξούσιος του κράτους της Σαουδικής Αραβίας. Ως τέτοιος, είναι πιθανό να συνομιλούσε με την ελληνική κυβέρνηση. Αλλά ακριβώς ως πληρεξούσιος της Σαουδικής Αραβίας. Το αν τον γνώριζε η ελληνική κυβέρνηση, δεν το γνώριζε, ως πληρεξούσιος ενός άλλου κράτους, ο οποίος συμμετέχει σε μια διακρατική συμφωνία και ο οποίος εκπροσωπεί το συγκεκριμένο κράτος για την σύναψη της συγκεκριμένης διακρατικής συμφωνίας, είναι πιθανό να συνομιλούσε και με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Αλλά τώρα, αυτό στο πλαίσιο θέμα... ακριβώς της εκπροσώπησης ενός ξένου κράτους για την σύναψη διακρατικής συμφωνίας. Επομένως, δεν κατανοώ πέρα ποιο είναι το θέμα αυτό, αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι... Δεν βλέπω κάποια νέα αποκάλυψη αυτή τη στιγμή από τα Νέα. Το θέμα. Είδα δηλαδή, πάτε να εμπλέξετε και τη σύζυγο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε κάποια στοιχεία? Εμείς θέτουμε ερωτήματα. Εμείς θέτουμε ερωτήματα. Θα σας όταν πω πάρα θέτε πολύ... ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, αυτή είναι παλιά τέχνη. Ναι. Τώρα την ξέρουμε. Θα σας πω πάρα πολύ συγκεκριμένα. Προέκυψε μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κοινοβούλιο τη Δευτέρα ότι η πηγή η οποία παρήχε πληροφορίες και αμφισβητούσε την αξιοπιστία των εγγράφων αλλά και το γεγονός ότι ο κύριος Παπαδόπουλος, το γεγονός ότι και ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν πληρεξούς της Σαουδικής Αραβίας, δεν ήταν κάποιος Σαουδάραβας πρίγκιπας ή κάποιο μέλος της Σαουδαραβικής κυβέρνησης. Ήταν ένας κύριος ονόματι Τζον Σφακιανάκης, δηλαδή ένας Έλληνας
Και προέκυψε στη συνέχεια ότι ο συγκεκριμένος κύριος Φακιανάκης συμμετέχει στην ίδια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία δεν είναι και καμιά τεράστια κυβερνητική οργάνωση όπως καταλαβαίνετε, το Endeavor Saudi Arabia, στην οποία, στο ελληνικό τμήμα της οποίας μάλλον, είναι αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Και εμείς ρωτάμε, υπάρχει σχέση του κυρίου Σφακιανάκη με την κυρία Μητσοτάκη? Η κυρία Μητσοτάκη αποφάσισε να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση με μια εξώδικη δήλωσή της. Την καλωσορίζουμε. Όπως το ρωτάτε, κύριε Υπουργέ, είναι σαν να το ρίχνετε. Ρωτώ. Δεν έχω. Γνώμη, με συγχωρείτε. Ένα όνομα για το οποίο δεν γνωρίζετε. Με συγχωρείτε. Εδώ πέρα. Υπάρχει, και η ίδια βέβαια προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον σας. Καλώς έκανε. Την καλωσορίζω. Δηλαδή, αν θεωρεί ότι κατά αυτόν τον τρόπο ακούστε. Αν σας μηνύσει, θα πάτε στα δικαστήρια. Αλλά τι θα κάνω. Δεν ξέρω. Δεν θα πάω. Βέβαια, εσείς δεν προστατεύετε. Φυσικά θα πάω. Λοιπόν. Φυσικά θα πάω. Μάλιστα. Και εκεί νομίζω ότι θα υπάρξει ένας πολύ ενδιαφέρον διάλογος, αν και θεωρώ δηλαδή, ότι ο τόπος, ότι στοιχεία, ο τόπος εκεί, ο τόπος του διαλόγου, ο φυσικός τόπος του διαλόγου σε μια δημοκρατία είναι το κοινοβούλιο, είναι η δημόσια σφαίρα, δεν είναι τα δικαστήρια. Αν η κυρία Μητσοτάκη επιλέξει έναν άλλο τόπο θα για τη διεξαγωγή του, φυσικά και θα πάω. Φυσικά και θα πάω και με πολύ μεγάλη χαρά θα συνομιλήσω με τους δικηγόρους της κυρίας Μητσοτάκη. Θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε όπως είμαστε.